Τι ώρα είναι? Αχ, πρέπει να πάω σχολείο. Καλά η μαμά γιατί δεν με ξύπνησε. Οχ, αχ, πάλι θα αρχίσω. Αχ, δεν το πιστεύω. Αχ, πρέπει να κατέβω γρήγορα. Λοιπόν, Έμα, θα σου δώσω 5 ευρώ για να φας όλο αυτό το σαλάμι. Τι λες κι εσύ? Μόνο 5 ευρώ. Αχ, Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, φτάνει πια με αυτές τις, με αυτά τα στοιχήματα. Γιατί, μαμά, εμείς περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να το φάω όλο αυτό το σαλάμι. Μαμά, γιατί δεν με ξύπνησες? Άρχισα να πάω στο σχολείο. Σε ξύπνησα, παιδί μου, πριν από μισή ώρα, αλλά... Τώρα θα αρχίσω να το τρώω. Έμα, σταμάτα, παιδί μου. Αχ, Αλέξανδρε, σταμάτα να πειράσεις την αδερφή σου. Φεύγω, πάω γρήγορα στο σχολείο, έχω αργήσει. Καλά, παιδί μου, να προσέχεις. Αχ, άργησα να έρθω. Οχ, το μάθημα τελείωσε ήδη? Πώς και το έπαθες να αργήσεις? Εσύ πάντα έρχεσαι στην ώρα σου. Άννα, έλα γρήγορα εδώ πέρα. Τι γράφει εκεί? Πού είναι η καθηγήτρια μαθηματικών? Δεν έχετε αρχίσει ακόμα το μάθημα? Παιδιά, καθίστε λίγο. Θέλω να σας ανακοινώσω κάτι. Δυστυχώς, η καθηγήτρια των μαθηματικών δεν θα έρθει σήμερα νωρίς, αλλά θα έρθει μετά την πρώτη ώρα. Α, πάλι καλά, γιατί άργησα. Οπότε, το μάθημα δεν θα γίνει την πρώτη ώρα. Θα αρχίσετε τη δεύτερη. Και τι θα κάνουμε σε αυτή την πρώτη ώρα, κύριε Διευθυντά? Να βγούμε έξω και να παίξουμε! Αμάν, βρε Ρίτσι, αμάν, όλο το μυαλό σου το έχει στο παιχνίδι! Λοιπόν, θα μείνετε ήσυχα-ήσυχα στην τάξη, γιατί έχω και εγώ κάποιες δουλειές να τελειώσω. Και μετά, όταν θα έρθει η κυρία Μαθηματικός, θα συνεχίσετε. Ω, τέλεια, τέλεια! Θα καθίσουμε στην τάξη και να παίξουμε! Τέλεια! Λοιπόν, ησυχία, παιδιά! Εντάξει, δεν θέλω φωνές και φασαρίες. Θα έρθω να σας δω αργότερα. Λοιπόν. Αχ, τι θα κάνουμε τώρα μία ώρα με στην τάξη? Μήπως θέλετε να παίξουμε... Θέλετε να παίξουμε αλήθεια ή θάρρος? Ναι, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ναι, τέλεια. Αλλά θα βάλετε καλές δοκιμασίες, όχι πολύ περίεργες. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η πρώτη δοκιμασία θα αφορά... Ποιο να πάρουμε πρώτον? Τον Ντέιβ. Εμένα? Ωχ, κατάλαβα. Λοιπόν, ο Ντέιβ αγαπάει πάρα πολύ τον κύριο Διευθυντή. Ναι, το ξέρουμε όλοι αυτό, ότι τον αγαπάς πολύ. Ναι, και τι με αυτό, τι συμβαίνει? Θα πας λοιπόν στο γραφείο του και θα του πεις: «Κύριε Διευθυντά, σας αγαπάω πάρα πολύ!» Παιδιά, τι είναι αυτό που μου ζητάτε? Αντάτε, πήγαινε, είναι στο γραφείο του. Καλά. Παιδιά, καθίστε εδώ πέρα να δούμε, θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Κύριε Διευθυντά, θέλω να σας πω κάτι. Τι είναι, Ντέιβ, παιδί μου? Πες μου. Θέλω να σας πω ότι... Πώς θα το πω τώρα αυτό? Θέλω να σας πω ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Με αγαπάς πάρα πολύ? Μπράβο, παιδί μου, ναι. Κι εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ, όπως και όλους βέβαια τους μαθητές. Ωχ, Θεέ μου, είναι ζήλη. Τι έπαθε αυτό το παιδί σήμερα? Αχ, αυτά τα παιδιά. Εντάξει, ο Ντέιβ αγαπάει τον κύριο Διευθυντή. Σταμάτα, Πία, να με κοροϊδεύεις. Ορίστε, έκανα τη δοκιμασία που έπρεπε. Παιδιά, τέλεια, ο Ντέιβ ολοκλήρωσε τη δοκιμασία. Ωραία, πάμε τώρα στον δεύτερό μας υποψήφιο. Πία, διάλεξε. Όχι, εγώ θα διαλέξω υποψήφιο. Λοιπόν... δεύτερος υποψήφιος είναι η Πία. Ωραία. Ντέιβ, πες τι θέλει να κάνει η Πία.
Η Πία. Άντε, παιδιά, αν θέλω να ακούω ιδέες. Η Πία θα πρέπει... τι να κάνει. Άντε, δεν βρίσκεται καμία ιδέα να κάνω. Περίμενε, περίμενε, θα πω εγώ. Λοιπόν, η Πία θα πρέπει... Η Πία θα πρέπει να δώσει ένα φιλί στον Τζον. Τι! Α, δεν το πιστεύω αυτό που μου λες. Έλα, Πία, πρέπει να το κάνεις. Ναι, Πία, πρέπει να με φιλήσεις. Τζον, έλα εδώ. Μου, χωρί παιδιά, πού τη βρήκατε αυτή τη δοκιμασία? Πία, άμα δεν το κάνεις, θα κολλήσεις ψήρες. Καλά, Ντέιβ, θα σου πω αργότερα εγώ. Έλα, πραγματικά, δώσε ένα φιλάκι στο φίλο στο Τζον. Καλά, Τζον, μην τολμήσεις να κάνεις τίποτα. Απέσιο. Τέλεια, ολοκλήρωσε και η Πία τη δοκιμασία της. Τώρα είναι η σειρά μου να διαλέξω. Λοιπόν, δοκιμασία θα κάνει ο Ρίτσι. Ο Ρίτσι είναι ο επόμενος. Εντάξει, τέλεια. Πρέπει να βρούμε μια καλή δοκιμασία για το Ρίτσι. Ναι, περιμένω να ακούσω τη δοκιμασία που θα μου βάλετε. Α, τι δοκιμασία να βάλουμε σένα. Έχω εγώ. Λοιπόν, θα πρέπει να πεις κάτι καλό για τον καθένα μας μέσα στην τάξη. Ναι, θα πω. Λοιπόν, ο Τζον είναι ο καλύτερός μου φίλος. Είναι πολύ καλό παιδί. Εσύ είσαι πολύ όμορφη, έχεις πολύ όμορφα μαλλιά και τα φτιάχνεις ωραία κάθε μέρα. Ντέιβ, είσαι πραγματικά πολύ ήσυχος και έξυπνος. Εσύ... είσαι πολύ καλό κορίτσι. Έχω ξεμείνει από καλά λόγια. Πία, θέλω να σου πω ότι μου αρέσει πως δίνεσαι κάθε μέρα. Έχεις πολύ γούστο. Αλήθεια? Άννα, πολλές φορές έχω πάει κόντρα, αλλά θέλω να σου πω ότι είσαι καλύτερη στα μαθηματικά. Είσαι πολύ έξυπνη. Αλήθεια? Δεν περίμενα να πιστεί καλά λόγια για μένα, Ρίτσι. Τέλεια. Ολοκλήρωσε και τη δοκιμασία ο Ρίτσι. Και τώρα... ποιος είναι ο επόμενος? Εσύ είσαι η επόμενη. Εγώ θα βάλω δοκιμασία στην Άννα. Λοιπόν. Πία, πρόσεχε. Άννα, η δοκιμασία σου είναι να φας όλες τις κυμολίες που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Ουχ, τι δύσκολη δοκιμασία είναι αυτή. Τι? Αποδέχομαι τη δοκιμασία. Θα τις φάει άραγε. Πω, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αυτή είναι η δοκιμασία της Άννας. Πρωινό στο γραφείο με κυμολίες. Πάμε, Άννα. Εντάξει, είμαι έτοιμη να το κάνω. Πώς θα τις φάω. Άντε, ξεκίνα. Κοίτα, θα το κάνει. Είναι ατρόμητη. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε εδώ πέρα και μαζευτήκατε? Οχ, η κυρία μαθηματικός. Τίποτα, κυρία. Απλά παίζουμε ένα παιχνίδι. Θάρρος η αλήθεια. Α, μάλιστα. Αχα, ο Ντέιβ να πει ότι αγαπάει πολύ τον κύριο διευθυντή. Η Πία να φιλήσει τον Τζον. Ο Ρίτσι να πει καλά λόγια. Και η Άννα να φάει κυμολίες. Άννα, παιδί μου, δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Μα γιατί, κυρία? Όλοι κάναμε από κάτι. Γιατί οι κυμολίες πραγματικά είναι φτιαγμένες από χημικά και μπορεί να προκαλέσουν κακό στην Άννα. Λοιπόν, εντάξει, μέχρι εδώ το παιχνίδι. Νομίζω ότι παίξατε πάρα πολύ ωραία, αλλά Άννα, παιδί μου, δεν θα σε αφήσω να φάσεις κυμολίες. Γυρίστε σας παρακαλώ στις θέσεις σας, γιατί σε λίγο θα αρχίσει το μάθημα. Εντάξει. Αχ, παιδιά, έχετε πάρα πολύ πλάκα.